Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογική Ογκολογία, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Μευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολη, διοργανώνουν την ημερίδα με θέμα Νεοπλασία και Γυναίκα. Το γλυκύτερο είναι η Ελπίδα, στι 1 Απριλίου του 2017 στην Αλεξανδρούπολη, καθιστώντα την πόλη σταδιακά και δυναμικά κέντρο των επιστημονικών εξελίξεων. Η ημερίδα, παρά το ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσει τι σημερινέ ημέρε, επειδή έχει αρκετά έξοδα. Καταφέραμε να γίνει 1 Απριλίου, το 2017, ε, απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιστήμονες και, και γυναικολόγους και άλλων ειδικοτήτων και που έχουν σχέση περισσότερο με την ογκολογία. Ε, σίγουρα θα αναφερθούν θέματα τα οποία ή είναι παλιά και γνωστά και θα τα ξαναπούμε, αλλά και κυρίως αν υπάρχουν καινούργιες ε, ε, καινούργιες δομές σε όλα αυτά τα θέματα που θα αναπτύξουμε και τα οποία αφορούν το γυναικολογικό καρκίνο εκτός του καρκίνου μάστου, που είναι ο καρκίνος της μητράς, ο καρκίνος τραχύλου της μητράς, ο καρκίνος των οθικών καρκίνους εδίου, σε αυτά τα θέματα θα... θα αναφερθούμε. Οι ομιλητές είναι κυρίως γυναικολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με ογκολογία και είναι και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη και από Λάρισα και από εδώ, από το δικό μας πανεπιστήμιο. Στόχο τη ημερίδα είναι να συζητηθούν οι νεότερε επιστημονικέ εξελίξει, οι ηθικέ πτυχέ θεμάτων που σχετίζονται με προθανάτιε καταστάσει, καθώ και η ανάπτυξη αμφιλεγόμενων ζητημάτων στον ευαίσθητο χώρο τη γυναικολογική ογκολογία. Ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών έχει τουλάχιστον ένα μέλο που πάσχει από κάποια νεοπλασία. Καταξιωμένοι επιστήμονε θα ενημερώσουν του παρευρισκόμενου για τι μεθόδου πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των γυναικολογικών νεοπλασιών. Σαν μήνυμα για το κοινό το οποίο το λέμε τι θα, τι θα, πρέπει να δώσουμε ένα μικρό σποτάκι για τον κόσμο οι γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν δύο πράγματα ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το τεστ παπα το οποίο και στο νοσοκομείο μας γίνεται δωρεάν ε, είναι μια σπίδα ζωής στις νέες κοπέλες να κάνουν το εμβόλιο εναντίον του, των το και του καρκίνου τη μήτρας και επίσης στις μεγαλύτερες ηλικίες, μια φορά στο ένα-δύο χρόνια να κάνουν ένα κολπικό υπέρηχο για έλεγχο οθικών, αλλά και κυρίως γυναίκα που είναι σε εμεινόπαυση, δηλαδή έχει σταματήσει περίοδος δύο χρόνια και μετά, εάν της έρθει λίγο αίμα πρέπει οπωσδήποτε αμέσως να πάει στο γιατρό, διότι έτσι σώζουμε ζωές. Το να το αφήσουμε... Α, εγκυμονεί κινδύνους που δεν μπορούν να επανορθωθούν. Διότι η μήτρα είναι ένα όργανο σε κάποιε ηλικίε που να, και να την αφαιρέσει η ζωή συνεχίζεται τέλεια και καλά. Η μερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν επιστημονικά και διεξοδικά για το ιατρικό ζήτημα, αλλά και να έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν τα ερωτήματά του προ του ειδικού επιστήμονε. Οι επιστήμονε θα είναι ε, στην διάθεση των γυναικών που θα έρθουν, σε οποιαδήποτε απορία έχουν. Πολύ, πολύ ευχαρίστω, ε, δεν εξαιρούμε ούτε εγώ, να του λύσουμε ποια πορεία έχουν.